Να καλησπερίσουμε μέσω Skype την κυρία Μαρίνα Καρίδα, η οποία είναι κάτοικος στην περιοχή Μάτι. Έχει γράψει και ένα βιβλίο για την τραγική αυτή ημέρα και τα όσα επεσυνέβησαν μετά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς που είστε κοντά μας, γιατί αντιλαμβάνομαι και εγώ για την πρόσκληση. Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε αναφορά, ειδικά για τους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν τα γεγονότα από κοντά, είναι σαν να βιώνουν ξανά τα ίδια και τα ίδια τα γεγονότα. Μπορεί εμείς να στεκόμαστε με πολύ μεγάλο σεβασμό στον ανθρώπινο πόνο και φυσικά κανείς δεν μπορεί να βιώσει και να καταλάβει αυτό που ζήσανε οι άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους, αλλά και τον πόνο που βίωσαν όσοι δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Θα μας επιστρέψετε, κυρία Καρίδα, να πάμε να δούμε ένα βίντεο για τα 6 χρόνια αυτά που συμπληρώνονται από την εθνική αυτή τραγωδία και μετά να δώσουμε το λόγο σε εσάς. 6 χρόνια μετά την τραγωδία στο Μάτι. Στις ψυχές των ανθρώπων που έζησαν τις φρικτές στιγμές, οι μνήμες έχουν χαράξει την ύπαρξή τους. Για τους ανθρώπους τους που έσβησαν αβοήθητοι μέσα στην πύρινη λέλαπα. Για εκείνους που μέχρι σήμερα μετρούν απώλειες και αναζητούν τη δύναμη να προχωρήσουν. Πολλές αναπηρίες μου έχει αφήσει αυτή η ιστορία. Η μεγαλύτερη είναι τη τελική, η νεφροπάθεια τελικού σταδίου. Και βέβαια όλα τα τραύματα στο σώμα μου από τα εγκάβματα και θρομβώσεις και έχω χάσει την ακοή μου. Εκείνο το απόγευμα οι κάτοικοι στο Μάτι είδαν τη φωτιά που είχε ξεκινήσει από την Κινέτα και είχε περάσει τον Εύουτζα να φτάνει στην πόρτα τους. Τα περιθώρια αντίδρασης λιγοστά, γύρω τους το χάος. Με τις φλόγες να τους κυνηγούν, κάποιοι έτρεξαν να φύγουν με τα αυτοκίνητά τους. Η εκτροπή των αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Μαραθώνος δεν έγινε προς τη Νέα Μάκρη ούτε προς την Αθήνα, αλλά μέσα από τα στενά δρομάκια του Ματιού. Η αδιανόητη τραγωδία αποκαλύφθηκε μόλις ξημέρωσε. Στην Οδό Δημοκρατίας εκατοντάδες αυτοκίνητα μποτιλιαρισμένα και καμένα. Στην προσπάθεια των οδηγών να βρουν διέξοδο σωτηρίας. Το σπίτι μου κάηκε ολοσχερός. Το αδερφού μου η γυναίκα κάηκε. Ο αδερφός μου 3,5 μήνες στο νοσοκομείο και εγκαυματίας. Και σχεδόν καταστραφήκαμε. Σε αυτό το οικόπεδο 26 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί, σφιχτά αγκαλιασμένοι στην προσπάθειά τους να σωθούν. Όσοι κατάφεραν να φτάσουν στη θάλασσα, περίμεναν για ώρες τις βάρκες διάσωσης, περιτριγυρισμένοι από την πύρινη κόλαση και τους καπνούς. Κάποιοι κατάφεραν να σωθούν, για άλλους η θάλασσα έγινε υγρός τάφος. Να γίνει το πλημέλημα, να γίνει κακούργημα. Αυτό ήταν το μόνο. Από εκεί και πέρα όλα θα έρθουν μόνα τους. 6 χρόνια μετά, 102 ψυχές αναζητούν ακόμη τη δικαίωση. Λοιπόν, όσες φορές και αν δει κανείς τα βίντεο, όσες φορές και αν σταθεί πάνω στις αναφορές που γίνονται, τίποτα δεν περιγράφει όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εκείνο το θλιβερό απόγευμα. Να πούμε ότι και ιστορικά τουλάχιστον είναι η δεύτερη πιο φωνική πυρκαγιά του πλανήτη, καθώς η πρώτη είναι, και αναφέρομαι βέβαια στον 21ο αιώνα, γιατί η πρώτη ήταν στην Αυστραλία του 2009 που στήχησε τη ζωή φυσικά σε 180 ανθρώπους. Λοιπόν, κυρία Καρίδα, ο λόγος σε εσάς, εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να σοπάσουμε και να σας ακούσουμε, γιατί δεν έχουν αξία ούτε οι δικές μας μαρτυρίες, ούτε οι δικές μας εκτιμήσεις. Πείτε μας λοιπόν και για το βιβλίο που έχετε κάνει και για μια οργάνωση που έχετε ιδρύσει, Σάλβια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, η Σάλβια είναι μια οργάνωση υποστήριξης εγκαυματιών. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε ως εθελοντές υποστηρίζοντας τους εγκαυματίες από το Μάτι και στην πορεία το συνεχίσαμε υποστηρίζοντας εγκαυματίες από κάθε εκεί στην Ελλάδα. Όταν νοσηλεύονται οι εγκαυματίες από το Μάτι, οι οποίοι δεν κάλυπτε κάποια πράγματα που χρειάζονται οι εγκαυματίες για την αποθεραπεία τους, καθώς είχαν πρόβλημα και στα κέντρα αποκατάστασης που δεν καλύπτονταν. Αυτά τα κάλυψε τότε το Ίδρυμα Λάση. Και πλέον κάναμε κάποιες ενέργειες για να καλύψει πολιτική ορισμένα πράγματα, τόσο για τους εγκαυματίες στο Μάτι, όσο και για τους εγκαυματίες γενικότερα. Κυρία Καρίδα, να ρωτήσω το εξής, αν μου επιτρέπετε. Εκείνη την ημέρα εσείς, ήταν το πρωινό της 23ης Ιουλίου του 2018, τίποτα όταν ξημέρωνε αυτή η ημέρα δεν προμείνει ότι θα έχουμε αυτή την εθνική καταστροφή, αυτή την εθνική τραγωδία. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν, είτε καμένοι, είτε προσπαθώντας να σωθούν μέσα στη θάλασσα που έγινε ο υγρός τάφος τους. Εσείς πού βρισκόσασταν εκείνη τη στιγμή, πώς έγιναν τα πράγματα? Σπίτι μου, μέσα στις 6.30 έφυγα από το σπίτι μου 6 και 23 και θεώρησα ότι φεύγω προληπτικά. Απλά έβλεπα λίγο τον καπνό, κάτι με ανησυχούσε. Mm-hmm. Δεν είχε ακουστεί ούτε μία σύρινα πυροσβεστικού.
ακούγονταν μόνο τζιτζίκια. Δεν ξέρω αν τα ακούτε και τώρα, γιατί είμαι στο μάτι. Ακριβώς η ίδια εικόνα ήταν και τότε. Ακούγαμε μόνο τζιτζίκια. Τίποτα που να μας κάνει να ανησυχήσουμε. Φύγαμε προληπτικά με τα παιδιά μου και τη μητέρα μου. Η κόρη μου ήταν νέα οδηγός. Της είπα να πάει στο λιμάνι, γιατί δεν γνώριζα ήδη ότι στο λιμάνι καίγονται άνθρωποι. Και μετά από 5-10 λεπτά με πήρε η κόρη μου τηλέφωνο. Είχα μείνει να κλείσω το σπίτι και λέγοντας μου λέει: γιατί με έστειλες εδώ? Εδώ καίγονται τα πάντα και δεν ξέρω τι να κάνω με τη γιαγιά. Ότι σώθηκε η κόρη μου, ότι σωθήκαμε εμείς. Ήταν όλα θέμα τύχης. Αυτενέργεια σε όλα. Ο καθένας έπαιρνε κάποιο δρόμο και όπου τον έβλεπε εκείνη την ώρα. Κυρία Καρίδα, να ρωτήσω κάτι, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά ότι δεν λειτουργήσε τίποτα εκείνη την ημέρα. Σαν ένα πραγματικά χέρι, δεν θα έλεγα θεϊκό, αλλά ένα χέρι το οποίο πραγματικά δεν ήξερε τι έκανε. Τα τοποθέτησε όλα έτσι ώστε να γίνουν λάθος. Εσείς σε εκείνο το χρονικό διάστημα που φύγατε προληπτικά από το σπίτι, είδατε κάποιους ενδεχομένως άνδρες της αστυνομίας, ανθρώπους οι οποίοι του Δήμου, της πυροσβεστικής, να υπάρχει μία κινητοποίηση που, εν πάση περιπτώσει, να διευκολύνει την κατάσταση προκειμένου να μην οδηγηθούν όλοι οι άνθρωποι προς το λιμανάκι και να καούν ζωντανοί? Εκ των υστέρων και μετά τη δικογραφία, γνωρίζουμε πλέον όλοι ότι όχι μόνο δεν υπήρξαν αυτοί οι άνθρωποι που λέτε, αλλά αντίθετα και στα πόστα που υπήρξαν, κάναν τα πάντα για να στείλουν τον κόσμο μέσα να καεί. Εγώ, ως αυτού της μάρτυρας, φεύγοντας πλέον προς τη Νέα Μάκρη, στο ύψος που είχε κατασκηνώσει στο Αγίου Ανδρέα, συνάντησα ένα περιπολικό, όπου το μόνο που έκαναν ήταν απεγνωσμένο κινήσει με τα χέρια του, λέγοντας πάτε όπου θέλετε. Και επίσης συνάντησα ένα κομβόλιο αυτοκινήτων, το οποίο ερχόταν προς το μάτι, ενώ εγώ μόλις το είχα εγκαταλείψει και ήξερα ότι το μάτι καίγεται. Όταν τους ρώτησα πού πάτε, γιατί το κάνετε αυτό, μου είπανε εκεί μας είπε η αστυνομία να πάνε. Και μάλιστα ήταν τόσο πετυχημένοι ότι κάνουν το σωστό, που δεν με άκουσαν καν. Δηλαδή, συνέχισαν. Άρα ουσιαστικά σας έσωσε το ένστικτό σας και προφανώς η τύχη η οποία ήταν με το μέρος σας και δεν ήταν με το μέρος των 4 ανθρώπων. Αυτό επίσης που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Όταν πλέον η κόρη σας λέει ότι γιατί μας έχει στείλει εδώ, δεν ξέρω τι θα κάνω τη γιαγιά, εδώ και έγονται, υπήρχε. Πώς η κόρη σας διεσώθη, πώς έφυγε από εκεί? Γιατί από πάρα πολλούς ακούμε ότι και με τον τρόπο που είναι ρηματοδοτημένη η περιοχή, δεν υπάρχουν αυτό που λέμε διέξοδοι διαφυγής. Δηλαδή είναι έτσι και τα στενά και οι δρόμοι. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Πλέον η τεχνολογία δίνει ένα πάρα πολύ εξαιρετικό εργαλείο. Είναι τα Google Maps. Μπορεί ο κάθε Έλληνας πολίτης να κοιτάξει στους χάρτες και να δει πώς είναι ρηματοδοτημένη η περιοχή. Η ρηματοδοτημία που έχει το μάτι είναι τόσο εξαιρετική που οτιδήποτε έχει ακουστεί γύρω από αυτό είναι μόνο προπαγάνδα. Μάλιστα. Είναι η προπαγάνδα που έστησε η τότε κυβέρνηση γύρω από το τι συμβαίνει στο μάτι για να καλύψει τις ευθύνες της. Και πλέον όχι μόνο ο πραγματογνώμονας στη δίκη δήλωσε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει πρόβλημα στο μάτι. Υπάρχουν 25 δίωδοι προς τη θάλασσα σε 2 χιλιόμετρα που ευθύνεται το μάτι. Αλλά μπορείτε και μόνοι σας να διαπιστώσετε τη ρηματοδοτημία του, η οποία έχει δρόμους κάθετους και οριζόντιους τόσο ωραία κομμένους, που πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη περιοχή στην Ελλάδα με τόσο καλή ρηματοδοτημία. Μπορείτε να το διαπιστώσετε μόνοι σας με ένα Google Search. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν πλέον έχετε καταλάβει τι συμβαίνει, σας το έχει μεταφέρει και η κόρη σας και προφανώς προσπαθείτε να πάρετε οποιαδήποτε πληροφορία. Δεν ξέρω αν λειτουργούν εκείνη την ώρα, αν έχετε τη δυνατότητα να έχετε σήμα είτε στο κινητό σας, είτε εν πάση περιπτώσει να ακούσετε κάποιο ειδησιογραφικό μέσο. Πότε έρχονται οι πρώτες πληροφορίες σε εσάς, τους κατοίκους που ενεπλάκησαν? Οι πρώτες πληροφορίες δεν ήρθαν από τα δημοσιογραφικά μέσα. Όχι, λέω σε εσάς πότε ήρθαν, ναι. Μεταξύ σας. Εγώ αμέσως, εκείνη την ώρα, την ώρα της διαφυγής μου, παίρναν παιδιά τηλέφωνα την κόρη μου και ρωτούσαν ο ένας τον άλλον αν έχουν δει τους φίλους τους. Υπήρχαν φίλοι τους που τελικά ήταν νεκροί. Είχαν καεί μαζί με τις οικογένειές τους. Αυτό σε εμάς έγινε μεταξύ 6.30 με 7. Ήδη 6.30 με 7 εμείς γνωρίζαμε ποιοι δεν απαντάνε στα τηλέφωνά τους, ποιοι βρίσκονται σε κίνδυνο. Πολύ πριν το πούνε και να δείξουν γραφικά. Η επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα μας βρίσκει πρωί-πρωί εδώ στο μάτι να περπατάμε σε ένα πολεμικό τοπίο. Μουδιασμένοι, δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη κανείς μας. Τα αυτοκίνητα το πρωί που ήρθαμε είχαν ακόμα πτώματα μέσα. Όσοι είχαν παραμείνει στην περιοχή αυτά τα απανθρακωμένα πτώματα τα είδαν με τα μάτια τους το βράδυ. Γιατί το βράδυ δεν μπήκαν ούτε οι διασώστες, ούτε τα ΕΚΑΒ, ακόμα και τους τραυματίες, μόνοι μας με μηχανάκια τους καταφέραμε στα νοσοκομεία.
Οπότε η επόμενη μέρα είχε μόνο καταμέτρηση απολειών. Έχει γίνει η πρώτη δίκη, έχει γίνει μάλλον η δίκη σε πρώτο βαθμό, η οποία δυστυχώς οι ποινές τις οποίες καταλόγησε είναι αυτό που λένε στην δικαστική έτσι, γλώσσα ποινές χάδι και μάλιστα σε πολύ λιγότερους ανθρώπους από αυτούς οι οποίοι και διώκονται για τα αδικήματα αυτά. Έχετε μιλήσει με ανθρώπους, με συγγενείς οι οποίοι περιμένουν τη δικαίωση και οι οποίοι, επιτρέψτε μου να πω, κάθε φορά που μπαίνουν σε μια δικαστική αίθουσα ξαναζούνε όλο αυτό με το συγκλονιστικό, βέβαια, γεγονός της ζωής τους, της απώλειας των δικών τους ανθρώπων. Για τους συγγενείς είναι τρομερό ότι καλούνται να ξαναζήσουν από την αρχή και να ξαναδώσουν τις μαρτυρίες τους. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν περιμένουν τίποτα, ούτε εκείνο, ούτε ίσως κάτοικοι. Γιατί από τη στιγμή που συνεχίζουμε να δικάζουμε ένα πλημέλημα και δεν υπάρχει αναβάθμιση των κατηγοριών, όχι γιατί το ζητάμε εμείς, γιατί το έχει ζητήσει ο ανακριτής. Γιατί οι εισαγγελείς απλά δεν έκαναν δεκτή αυτή την αίτηση που έγινε τρεις φορές. Ακόμα και στον κελέφτη σύνδρα στην πρώτη δίκη είδε ενδεχόμενο δόλο. Άρα μπορούσε το κατηγορητήριο να αναβαθμιστεί. Εφόσον λοιπόν εξακολουθούμε να δικάζουμε ένα κακούργημα, εφόσον λείπουν από το κάδρο των ευθυνών η αστυνομία, το λιμενικό, οι πολιτικοί που παρενέβησαν εκείνη την ώρα και δεν κατηγορούνται, δεν νομίζω ότι μπορεί να μιλάμε για δικαίωση. Αυτό είναι το λυπηρό, ότι σε όλες τις δηλώσεις των συγγενών και γενικότερα αυτό το οποίο έχει απομείνει πέρα από την τραγωδία αυτών των ανθρώπων, που δεν και καμιά ποινή, αν θέλετε, και καμιά καταδικαστική απόφαση δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο αυτό, γιατί δεν θα ενέρχονται οι άνθρωποι πίσω. Οι άνθρωποι δεν γυρνάνε με τις ποινές. Απλά η δικαιοσύνη είναι ένα μέσο κάθαρσης και πολλές φορές πρέπει να γίνεται για να μπορέσουν και οι ψυχές να ηρεμήσουν. Αυτό όμως είναι το τραγικό, ότι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν θα γίνει τίποτα. Και είναι όχι απλά νιώθουν ότι έχει χαθεί. Και η τελευταία ακμάδα αισιοδοξίας που έχουν και ότι τα πράγματα απλά κάποια στιγμή ο φάκελος θα κλείσει, θα παραγραφεί και θα το μνημονεύουμε σαν μια θλιβερή μαύρη επέτειο για τη χώρα μας. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, στη δίκη που επαναλαμβάνεται στο εφετείο, μιλάνε για μείωση των κατηγοριών. Η έδρα αρχίζει να αφαιρεί κατηγορίες. Για ποια δικαίωση μιλάμε? Κυρία Καρίδα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ξέρετε, πάντοτε βέβαια με ευχολόγια δεν γίνεται τίποτα, αλλά πραγματικά έτσι σαν πρόταση κατακλείδα, μακάρι να δούμε έστω για μία φορά να αποδίδονται οι ευθύνες, να αποδίδονται οι ποινές που πρέπει να αποδοθούν και να μπορέσει να υπάρξει δικαίωση για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και για όλους εμάς, γιατί πραγματικά δεν λύθηκαν όλα μαγικά. Τον ίδιο κίνδυνο θεωρώ εξακολουθούμε να έχουμε. Ενδεχομένως ένα καλό το οποίο έχει μείνει από όλο αυτό είναι το 112, το οποίο σώζει, λειτουργεί και ενδεχομένως αν ήταν το 112 τότε να μιλούσαμε για λιγότερα θύματα, γιατί ανθρώπινες παραλήψεις υπήρξαν πάρα πολλές και εγκληματικά ενδεχομένως λάθη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αλλά πριν τελειώσουμε, θέλω να σας πω ότι μία μορφή δικαίωση είναι να σταματήσει να λέγεται στο λόγο μας και στο δημόσιο λόγο αυτό που επικράτησε σαν προπαγάνδα και σαν απειλές προς τον πραγματογνώμονα. Στο μάτι δεν έφταξε η ρημοτομία για ό,τι έγινε. Έφταξε μόνο το ότι δεν έκανε κανείς τίποτα. Η ολιγορία προφανώς, η αδιαφορία και ενδεχομένως και ο μη επαγγελματισμός. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Η παραδοχή της αλήθειας είναι επίσης μια μορφή δικαίωσης. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.